Καλώς ορίζουμε λοιπόν το Ζάνι Νοκάουτ και το Γιώργο Μάρκουλη. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Μας ξεσηκώσατε να φτιάξετε τη διάθεση πρωί-πρωί. Χαίρομαστε πάρα πολύ. Κάναμε χαμό. Είσαστε ο Νοκάουτ και είστε... μας μπερδέψατε λίγο σήμερα. Κοιτάξτε, το τραγούδι αυτό είναι ντουέτο. Ναι. Είμαστε συγκρότημα. Είναι ο Γιώργος Μάρκουλης, ένας τραγουδιστής, ένας καλλιτέχνης, μια καλλιτεχνάρα. Ναι. Εγώ είμαι ο Ζάνης από τους Νοκάουτ. Κάναμε αυτό το τραγούδι συνεργασία, λέγεται Χαμένο Κορμί. Και νομίζω ότι έκανε μια πολύ καλή παρέα, γιατί είστε τα παιδιά από σπίτι και εμείς είμαστε χαμένα κορμιά. Καταρχήν χαίρομαι πάρα πολύ να πω που είσαι και από την Καβάλα σε την Καβρίδα. Έχω παρατηρήσει ότι κάνεις μια στροφή και πας πιο πολύ στο τραγουδιστικό στυλ, έτσι. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Κοίτα να δεις τι γίνεται. Εγώ επειδή χρόνια τώρα γράφω και τραγούδια για άλλους και όταν στο στούντιο γράφω, γράφω με τη δική μου φωνή demo για να τα ακούσει τραγουδίσει. Ναι. Και χρόνια μου λένε αφού τραγουδά κιόλα, λέει κάποιο, γιατί δεν βγαίνει να τραγουδίσει τα τραγουδία μόνο να πάρει. Και έτσι κάπω ξεκίνησε αυτή η ιδέα. Και πλέον το έχω και σαν καλλιτέχνη πρέπει να εξελίσσει. Δεν γίνεται να μένει στάσιμο. Στο ραπ τα έκανα όλα, τα είπα έτσι, τα είπα αλλιώ. Οπότε καλλιτεχνικά κι εγώ μεγαλώντα θέλω να εξελιχθώ σε κάτι άλλο. Και έτσι λοιπόν έβαλα και το τραγούδι μέσα στο κόλπο και. Και πολύ καλά έκανα. Και στα προγράμματα, δηλαδή και στα live που κάνω στα μαγαζιά, δεν είναι το ραπ στοιχείο είναι ελάχιστο, είναι κυρίως τραγουδιστικό και λαϊκό το πρόγραμμα. Να πούμε ότι στην παρέα μας είναι και ο Βαγγέλης. Εντάξει. Γιατί με τον Βαγγέλη δεν γίνεται, έτσι. Εγώ είπα ότι εδώ μπροστά είναι τα πλήκτρα. Τα κουμπιά, τα πλήκτρα. Ο Βαγγέλης δίνει πόνο σαν τέξη. Πού σας βρίσκουμε, παιδιά. Γιώργο, πού είσαι. Εγώ εμφανίζομαι σε ένα μαγαζί στην Παραλιακή. Ναι. Ελλάδος εικόνες λέγεται. Ναι. Με τον Κώστα τον Καραφώτη. Ναι, με τον Καραφώτη. Ακριβώς. Είμαι αρκετό καιρό εκεί. Θα συνεχίσω να είμαι για κάποιο καιρό ακόμα. Τέλεια. Ωραία. Εσύ τι τραγουδάς, τι στυλ τραγούδια. Το στυλ που τραγουδάω είναι κυρίως ελληνικά. Ναι. Από ελαφρολαϊκά μέχρι κάποια λαϊκά. Καταπληκτική τουρνέ, πήγα στην Αμερική, έκανα κάποιες εμφανίσεις, πήγα στη Ρωσία. Συνέχισα στην υπόλοιπη Ελλάδα και είμαι ακόμα σε μια τυπική καλοκαιρινή τουρ. Όπου τώρα θα πάω, θα κάνω τρεις συναυλίες στη Γερμανία, μια στο Βέλγιο και μια στην Αγγλία και μετά ξανά Ελλάδα. Ετοιμάζεις κάτι για κάποιο τραγουδιστή, εκτός από τα δικά σου τραγούδια, κάποιο τραγούδι να έχεις έτοιμο να δώσεις κάπου. Προς το παρόν έχουμε Γιώργο Μάρκουλη στα πλάνα και έχω επικεντρωθεί πάνω του πλήρως. Τέλεια. Άρα είσαι σε καλά χέρια. Είμαι σίγουρο. Αυτό βλέπω λίγο. Θα έρθουν οι επιτυχίες. Το βλέπω, το νιώθω. Μήπως παιδιά πρέπει να συνεχίσουμε λίγο με τραγουδί. Μία ερώτηση. Έμαθα ότι σε ένα αγαπημένο τραγούδι τα views ανεβαίνουν κι άλλο. Έχουν πάει 34 εκατομμύρια. Όταν μπορώ να το γλεντάω. Ναι, είναι ένα τραγούδι το οποίο. Το έχουμε τραγουδήσει όλοι. Ότι όταν λέω αυτή τη φράση, όχι απλά τη λέω, παίρνω προσπαθώ να κάνω τη φωνή σου. Όταν πονάω το γλεντάω. Όταν πονάω το γλεντάω. Αυτό πάει μόνο του. Έχει σπάσει ρεκόρ. Ήταν το ένα τραγούδι σε views στο YouTube και είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο τραγούδι στο YouTube όλων των εποχών στην Ελλάδα. Ναι, και παίζει ακόμα στα κλάσικα. Σου λέω πως θα πρέπει να πάρει. Βασικά έχει γράψει ιστορία αυτό το τραγούδι. Περίμενες όταν το έγραψε αυτό το τραγούδι να κάνει τέτοια επιτυχία. Κοιτάξτε, αυτό το τραγούδι όταν το έγραψα ένιωθα ότι θα γίνει επιτυχία σίγουρα. Αλλά δεν ήξερα ότι θα γίνει τόσο μεγάλη. Δεν μπορείς να το φανταστείς γιατί δεν υπήρξε και κάποιο τραγούδι μέχρι τότε που να κάνει αυτά τα views και αυτά τα νούμερα. Δεν υπήρξε. Ήταν η πρώτη φορά, οπότε σίγουρα δεν μπορούσα να το φανταστώ. Φανταζόμουν ότι θα γίνει επιτυχία, ότι θα πάει καλά, αλλά όχι τόσο. Έτσι. Το YouTube βοηθάει το YouTube να κάνει τέτοια. Σίγουρα βοηθάει. Πλέον τα πράγματα έχουν οι δισκογραφίες. Περισσότερο τα ραδιόφωνα. Γιατί ακούω όλους τους καλλιτέχνες που λένε γιατί δεν παίζει το τραγούδι μου στο ραδιόφωνο. Χρειάζεται και το ραδιόφωνο, χρειάζεται και το YouTube, χρειάζεται και τα clubs και οι DJs. Όλα αυτά είναι ένα κύκλωμα που όλα μαζί βγάζει ένα αποτέλεσμα. Χρειάζονται όλα συνδυαστικά. Όχι μόνο το ένα και όχι μόνο το άλλο. Πέφτει μια συνεργασία που θες πάρα πολύ να κάνεις. Μια συνεργασία που θέλω. Κοίτα, έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς, σχεδόν με όλους τους Έλληνες τραγουδιστές. Με κάποιον που δεν έχω συνεργαστεί, ας πούμε, είναι ο Γιώργος Μαζονάκης που τον λατρεύω. Και εμείς επίσης. Εντάξει, εγώ άλλο θα σου ρωτήσω. Επειδή είπα σου πολύ ωραία ότι ξεκίνησες σήμερα, υπάρχει κάποια έντυπα, δηλαδή κάτι να σου έχουν πει σε αυτό που πάνε να το κάνεις λίγο πιο εμπορικό. Όχι, δεν έχουν πει κάτι, γιατί το κάνω, κοιτάξτε, επειδή μέσα στον χρόνο το ξέρουν χρόνια και ξέρουν ότι είμαι και παραγωγός και δημιουργός και γράφω τραγούδια κτλ. Και πάντα έγραφα λαϊκά τραγούδια και το ραπ το έκανα
επειδή το έκανα από μικρός και το γούσταρα, αλλά το εξέλιξα και όσο αυτό το πράγμα. Και το ραπ το δικό μου είναι και λίγο τραγουδιστικό ούτως ή άλλως. Ναι. Οπότε έκανα ομαλά τη μετάβαση και όχι δεν είναι.